διασκέδαση μετά τα μεσάνυχτα σε κοντινούς προορισμούς αναζητούν οι Αθηναίοι. Μπαρ και κλαμπ στην Αττική κατεβάζουν ρολά μόλις το ρολόι δείξει μεσάνυχτα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους Αθηναίους που βρίσκουν εναλλακτικές λύσεις μετακομίζοντας σε όμορους νομούς που δεν έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα. Οι εικόνες συνωστισμού στο παραλιακό μέτωπο της Χαλκίδας είναι αποκαλυπτικές. Ο κόσμος κατακλείζει τόσο το δρόμο, όσο και τα γύρω μαγαζιά με τις καρέκλες να είναι γεμάτες. Έχει πολύ κόσμο από την Αθήνα, κυρίως επειδή είναι κοντά. Έρχονται και διασκεδάζουν εδώ πέρα οι πιο πολλοί. Είναι μία ώρα δρόμος, έρχονται πιο πολλοί εδώ γιατί τους αρέσει που έχει και τις καφετέριες εδώ στην παραλία. Όταν στην Αθήνα σημάνει σιωπητήριο τα μεσάνυχτα, η παραλιακή εδώ της Χαλκίδας γίνεται καταφύγιο πολλών Αθηναίων που διψούν να συνεχίσουν τη διασκέδασή τους σε μπαρ, κλαμπ και καφετέριες μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν κλείνουν τα μαγαζιά, εδώ κλείνουν 4, 5, 6. Μπορεί και 8 το πρωί, ας πούμε. Κάποια να μην κλείσουν καθόλου, να πάνε 24 ώρα. Αρκετά αυτοκίνητα τα οποία φαίνονται ότι είναι από Αθηναίους. Έχω ακούσει ότι έχουν γεμίσει και τα αστέρια απέναντι, έρχονται Αθηναίοι. Και στα κλαμπ. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούνται τα μέτρα, λένε οι ντόπιοι, με τον έναν να βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα στον άλλον. Οι Αθηναίοι έρχονται εδώ γιατί είναι η μόνο διέξοδο που έχουν και συν οι ντόπιοι γίνονται ένα με τους Αθηναίους και δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα. Ωστόσο, τέτοια φαινόμενα συνωστισμού ανησυχούν τις αρχές με τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού να αυξάνονται και τη νεολαία να δείχνει άρνηση στην τήρηση των μέτρων. Η Κατερίνα Νόντα βρίσκεται στην Χαλκίδα και το πρώτο ερώτημα, Κατερίνα, είναι αν γίνονται έλεγχοι. Γιατί αν το έχουμε δει εμείς, θα πρέπει να το έχουν δει και αρχές. Καλησπέρα, Ράνια, κυρίες και κύριοι. Το προηγούμενο διάστημα, όπως μας ενημέρωσαν εδώ οι ντόπιοι, οι έλεγχοι της αστυνομίας ήταν ελάχιστοι. Θα λέγαμε ότι η παρουσία ήταν περισσότερο διακριτική. Τώρα αρχίζουν και εντείνονται τις τελευταίες μέρες οι έλεγχοι. Γίνονται περισσότερες περιπολίες σε καταστήματα για να δούμε αν τηρούνται τα μέτρα. Ήδη να σου πω ότι οι δύο μαγαζιά έχουν βάλει λουκέτα. Μιλάμε για ένα μπαρ στην παραλιακή εδώ στην Χαλκίδα και ένα κλαμπ στην Γλύφα. Έχουν βάλει 15ήμερο λουκέτο με τους επιχειρηματίες να έρχονται αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 15.000 ευρώ, καθώς μετά από έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε συνωστισμός και δεκάδες όρθιοι πελάτες. Να σας πω λίγο ότι εδώ η κίνηση στα μαγαζιά αρχίζει από την Πέμπτη, κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο. Εκεί βρίσκουν την ευκαιρία λοιπόν και οι περισσότεροι Αθηναίοι να έρθουν να συνεχίσουν τη διασκέδασή τους εδώ μετά τα μεσάνυχτα, κατακλείζοντας ουσιαστικά τόσο την παραλιακή. Οι ντόπιοι τι σου λένε, φοβούνται από αυτή την εισρωή επισκεπτών, γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα. Είναι λίγο στη λογική να σώσουμε ό,τι σώζεται από τη σεζόν. Γενικότερα, Ράνια, από τη μία να σου πω ότι οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε μια καλύτερη μοίρα, αν θέλεις, από ότι οι Αθηναίοι μαζεύουν περισσότερο κόσμο. Τα μαγαζιά τους βλέπουν τις επιχειρήσεις τους ζωντανές. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν και οι ντόπιοι, κυρίως ηλικιωμένοι, που ανησυχούν, καθώς με την κοσμοσυρωή αυξάνονται βέβαια οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού και αναρωτιούνται και εκείνοι τι θα συμβεί στην περίπτωση που εντοπιστούν εδώ τα πρώτα κρούσματα. Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ.